Αλτική, λόγω έργων της AI, είναι καθημερινότητα δημοτών στην Οδό Ευρυτανία στο Ξεροπόταμο, όπως οι ίδιοι περιγράφουν στον τηλεοπτικό φακό. Από σκόνες, λάσπες, μέχρι αυτοσχέδια γλίμνες και παγίδες ατυχήματος στο δόστρωμα. Από την καιρό που φτιάξατε τα έργα εδώ πέρα, έχουν βουλιάξει οι δρόμοι. Από εκεί που είναι η γάτα, κάνει έτσι ένα λάκκο μεγάλο. Δεν περνάει παιδί να πάει στο δημοτικό, στο σχολείο και γριά γυναίκα, τίποτα. Για να περάσεις, θέλει ή γαλώσεις ή βάρκα. Τριτοκοσμικές καταστάσεις ζούμε εδώ πέρα όλοι. Λασπούρα, δεν μπορούμε να μπούμε στα σπίτια μας, σκόνες. Μας ταλαιπωράνε, μπαίνουν μέσα έξω με τα μηχανήματα, κουβαλάνε χώματα. Γίνεται χαμός εδώ πέρα, γίνεται. Έχουν καθυστερήσει. Έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Έρχονται και δουλεύουν 2 ώρες και φεύγουν. Δεν λένε, θα τελειώσουμε, θα τελειώσουμε. Βλέπω ότι είναι αδιαφορία, οι πάντες. Δεν ξέρω όλα αυτά από τι εξαρτάται. Τι να σας πω τώρα, λεφτά. Τι είναι αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω, είναι δυνατόν. 2 χρόνια. Είναι πόσα. Πόσα μέτρα είναι. Πόσα μέτρα. Κοιτάξτε. Εκεί που είναι ο κύριος. Πόσα μέτρα είναι αυτοί οι αποχέτες. Είναι δυνατόν τώρα 2 χρόνια να ταλαιπωρούνται ο κόσμος και ευτυχώς που δεν έχουμε τριγύσει θύματα. Δημότες περιγράφουν την ταλαιπωρία τους τα τελευταία 2 χρόνια αλλά και τους παράγοντες που συντείνουν στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής τους, καλώντας τη ΔΕΙΑΗ να προβεί σε αναγκαίες εργασίες αποκατάσταση του δοστρώματος καθώς και στην άμεση λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου. Η κατάσταση είναι δραματική εδώ πέρα. Δεν μπορούμε καθόλου να περάσουμε από τα νερά, τα παιδιά δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο. Πρέπει να φορούμε στη βάνια για να προχωρήσουμε να πάμε, να ψωνίσουμε τα πάντα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ούτε από εκεί να πάμε, ούτε από εδώ. Σπάμε τα αυτοκίνητά μας γιατί έχει γεμίσει παντού λακκούβες. Είτε από δεξιά που φτιάχνουν τα αποχετευτικά, προσπαθούν να βρουν ένα τρόπο πώς ανοίξει η αποχέτευση. Είτε από αριστερά που είναι ο χωματόδρομος του ποταμού που είναι πάλι λακκούβες που υποχωρεί ο δρόμος από τις βροχές. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε κάθε μέρα. Δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Πρέπει κάτι να κάνουν. Να βάλουν σχάρες να φεύγουν τα νερά. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, Γιώργος Βουρεξάκης, παραδέχεται ότι υπήρξε καθυστέρηση λόγω της αναγκαιότητας εκπόνησης νέας μελέτης, καθώς, όπως μας ανέφερε, το έργο της υπόγειας του ΟΑΣ δεν μπορούσε να υλοποιηθεί, καθώς τα εδάφη είναι αμμώδη. Έτσι, κατασκευάστηκε αντλιοστάσιο, το οποίο θα οδηγεί τα λύματα στον βιολογικό. Πριν 1 χρόνο, σκάψανε. Η μελέτη δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι θα βούλιαζε ο δρόμος από πάνω. Να έρθουν εδώ πέρα να δουν τα χάλια μας, και να μεριμνήσουν, να βγάλουν τα χώματα από εκεί κάτω, να ξεφράξουν το καπάκι, να μπορέσουν να διάσουν το πόδρο, μην μπουν μέσα στα σπίτια μας. Θέμα ημερών είναι η προμήθεια του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Αφού προηγηθεί δοκιμαστική λειτουργία του αποχετευτικού έργου, τότε θα τρέξουν εργασίες αποκατάστασης του δρόμου, όπως μας ανέφερε ο κ. Βουρεξάκης, με φόντο την έντονη δυσαρέσκεια δημοτών στην ευρύτερη περιοχή.